Και νέα μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού στη χώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση με την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Πάμε όμως να συνδεθούμε μέσω Skype με τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο, προκειμένου να δούμε εκεί τι γίνεται, αν τηρούνταν, εφαρμόζονται από τους πολίτες τα μέτρα, πώς είναι ο Δήμος γενικότερα και ύστερα και από ένα μήνυμα το οποίο εξέδωσε ο ίδιος. Κύριε Γεωργάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πράγματι και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, αλλά έτσι και στο Δήμο μας, εφαρμόζεται η καθοδική απαγόρευση. Ήδη δηλαδή εδώ και 2 μέρες βλέπουμε ότι στην πόλη μας ελάχιστα κινούνται οι δημότες και από την αστυνομία και από τη δημοτική αστυνομία γίνονται αντίστοιχοι έλεγχοι. Άρα και εδώ μένουμε στο σπίτι. Να περάσουν αυτά τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα για τη χώρα μας και γενικότερα και για το Δήμο μας, όπου πρέπει να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Αυτό το έχουμε όλοι καταλάβει, οπότε μένουμε στο σπίτι γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο τις προηγούμενες μέρες, κύριε Δήμαρχε, αρκετοί πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου να καταφθάνουν στις παραλίες προκειμένου να ξεσκάσουν εντός εισαγωγικών και μη εφαρμόζοντας τα μέτρα αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ή όχι. Και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, που είδαμε κάποιες εικόνες δυσάρεστες, δηλαδή υπήρχαν και εδώ περιπτώσεις όπου σε αθλητικά κέντρα, παρόλο που τα είχαμε κλειδοαμπαρώσει, να μπαίνουν και να παίζουν παιδιά. Επίσης, τις παραλίες είχαν αρχίσει να πηγαίνουν και προς το μονολίθι. Όλα αυτά όμως είναι περασμένα. Mm-hmm. Τώρα πλέον κανείς, μα κανείς, στους χώρους αυτούς δεν βρίσκεται. Λίγοι, όπως είναι φυσικό, να περπατάμε, γιατί όλοι μας δεν μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι, αλλά με αυτό που μας λένε οι ειδικοί. Περπατάμε ανά 2 άτομα, περπατάμε για να ξεφύγουμε λίγο από το σπίτι και όλα αυτά που ψυχολογικά δεν αντέχουμε, οπότε επιστρέφουμε ξανά στο σπίτι μας περιορισμένα και όχι συναισθιάσεις και όχι όλοι μαζεμένοι. Υπάρχει εξυπηρέτηση των πολιτών, γιατί πλέον τώρα δεν μπορούν να έρχονται στο Δημαρχείο όπως ερχόντουσαν το προηγούμενο διάστημα πριν τα μέτρα για τον κορονοϊό. Υπάρχουν όμως ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διάθεση των πολιτών. Έτσι ακριβώς, και στις υπηρεσίες του Δήμου και στα ΚΕΠ όλα κινούνται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω τηλεφώνου, μέσω email, όλα κινούνται τηλεφωνικά. Ακόμη και αυτή η δομή που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια στο σπίτι και όλους αυτούς όπου από άλλες δομές ήρθαν και μας βοηθάνε είτε στα τηλεφωνικά κέντρα της Πρέβεζας, του Καναλίου και του Λούρου, εξυπηρετούμε και άπορους και ανθρώπους που δεν μπορούν να κινηθούν, είτε με φαρμακευτική αγωγή σε αυτούς που έχουν τη δωρεάν φαρμακευτική αγωγή από τον ΕΟΠΗ και σε άλλους με συνταγογραφήσεις. Mm-hmm. Γενικότερα η εξυπηρέτηση όλων των δυνομωτών κατά 90% πολύ λίγη, ελάχιστη μπορεί να έρθει κάποιος δημότης στο Δημαρχείο ή και στις άλλες υπηρεσίες. Ο Δήμος της, όχι ο Δήμος Πρέβεζας, η Πρέβεζα γενικότερα το τελευταίο διάστημα και μάλιστα να το πούμε πιο συγκεκριμένα το Σάββατο, χτυπήθηκε, λαβώθηκε, για να το πούμε, ναι, δοκιμάστηκε από μία σεισμική δόνηση. 5,6 ναι. Βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπου υπήρξαν και ζημιές. Και ζημιές δεν ήταν μόνο στη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου, όπως ήταν η πρώτη ανάγνωση, αν θέλετε, αλλά υπήρξαν ζημιές και στον ορεινό όγκο του Δήμου Πρέβεζας. Ζητήσατε λοιπόν να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Εισακούστηκε αυτό το αίτημά σας? Ναι, ναι, κηρύχθηκε σήμερα, ήρθε από την πολιτική προστασία, κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη και η Δημοτική Ενότητα Λούρου και η Δημοτική Ενότητα Ζαλόγκου, όπου τα περισσότερα χωριά βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Λούρου, στον ορεινό όγκο που πάθανε ζημιές. Βέβαια, σε έκταση τόσο μεγάλη όσο στο Δήμο Φαναρίου όχι, παρόλα αυτά όμως υπήρχαν ρηγματώσεις σε σπίτια, υπήρχαν θέματα σε εκκλησίες αρκετές στον ορεινό όγκο του Λούρου, καθώς επίσης και σε ένα κομμάτι στο παράλια, όπου και εκεί υπήρχαν ζημιές σε ορισμένα σπίτια. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την καταγραφή, ναι, από συνεργεία του Δήμου με μηχανικούς. Περιμένουμε και το επόμενο κλιμάκιο που θα έρθει
την Δευτέρα που μας έρχεται την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να γίνει η ολοκλήρωση της καταγραφής. Η καταγραφή για τις συσκευές, για τις οικιακές συσκευές, ήδη με αιτήσεις οι δημότες μας θα ξεκινήσουν να τις δίνουν, όχι με μετακίνηση, αποφεύγουν και τις μετακινήσεις τώρα, ξέρετε, είναι και λίγο δύσκολη κατάσταση. Θα βοηθηθούν όμως με ειδικούς, με υπαλλήλους και με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Έχουμε λύσεις, δεν μετακινούμαστε από το σπίτι, θα τους βοηθήσουμε όλους αυτούς έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είχατε ζημιές και σε οδικό δίκτυο, σε επαρχιακό οδικό δίκτυο, κύριε Δήμαρχε? Υπήρχε στον ορεινό όγκο και στο οδικό δίκτυο, όπου τα μέσα της από ιδιώτες, όπου άμεσα έχουν να ανταποκριθεί, γιατί έχουν καταγραφεί ως πολιτική προστασία όλα τα μηχανήματα έργου, ανοίξανε και ανοίγουν τώρα και κάποιες κατολιστές που έχουμε. Ξεκινάμε άμεσα τις εργασίες για να μπορέσουν οι δημότες μας να πηγαίνουν, ειδικά αυτοί που μένουν στα ορεινά και θέλουν να πηγαίνουν στις εργασίες του, να μπορούν να πάνε με ασφάλεια. Mm-hmm. Θέλω καταλήγοντας, μια που αύριο είναι η εθνική μας επέτειος, 25η Μαρτίου, διπλή γιορτή, ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου και η Επανάσταση, θέλω και το δικό σας μήνυμα στον ελληνικό λαό που πραγματικά δοκιμάζεται, βέβαια σε μία άλλη μάχη, σε έναν άλλο πόλεμο, όπου ο καθένας θα πρέπει από τη δική του την πλευρά να εφαρμόσει τα μέτρα με ευλάβεια. Έτσι, αυτό ακριβώς, γι' αυτό και εμείς όσο μπορούσαμε σημεροστολήσαμε τον Δήμο μας, και αυτό λέω και στους δημότες μου, να βγάλουν μία σημαία στο μπαλκόνι, να νιώσουμε ότι αύριο, 25 Μαρτίου, θα μείνουμε στο σπίτι μας, αλλά θα τη γιορτάσουμε μέσα στο σπίτι την επέτειο. Δεν μπορώ να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους δημότες και μία σημαία στο μπαλκόνι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δημάρχε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.